Είμαι ο DJDB, είναι το myphone.gr και αυτό είναι το τρίτο βίντεο από το review του BlackBerry Z10, όπου και θα περάσουμε να γνωρίσουμε το BlackBerry 10, τη νέα έκδοση του γνωστού λειτουργικού συστήματος. Όπως μπορείτε να δείτε, έχω ήδη μπουτάρει τη συσκευή και βρίσκομαι στην κεντρική οθόνη. Αυτή είναι η κεντρική οθόνη που βλέπετε όταν μπουτάρετε τη συσκευή. Εδώ βρίσκονται συντομεύσεις από όλες σας εφαρμογές, σε στυλ iPhone, όλες μπαίνουν εδώ. Αν ανοίξετε μία εφαρμογή, θα πρέπει να κάνετε αυτή την κίνηση για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, δηλαδή ένα sweep up από το logo της BlackBerry προς τα πάνω, με ένα sweep προς τα κάτω από το επάνω μέρος της κεντρικής οθόνης εμφανίζεται το notification bar με διάφορες ρυθμίσεις κτλ. Προς τα αριστερά, αν κάνετε sweep από την κεντρική οθόνη με τις συντομεύσεις, θα εμφανιστεί ένας task manager που έχετε μικρογραφίες και συντομεύσεις από όλες τις εφαρμογές που έχετε ανοίξει. Κάποιες από αυτές τις μικρογραφίες μετατρέπονται και σε widgets. Μην φανταστείτε όμως κανονικά widgets, είναι ένας τύπου widgets, δεν μπορείτε να τα καρφιτσώσετε, καθώς κάθε φορά που θα ανοίγετε και νέες εφαρμογές, η κάθε οθόνη πάει και προς τα πίσω. Βλέπετε ότι κάποιες φορές είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό. Έως 8 μικρογραφίες παύλα συντομεύσεις μπορείτε να φορτώσετε σε αυτή τη σελίδα. Αν κάνετε άλλο ένα sweep προς τα αριστερά από εδώ, μισό, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν email εκεί. Με ένα ακόμη λοιπόν sweep προς τα αριστερά μεταφέρει στο BlackBerry Hub. Αυτή είναι η τελευταία οθόνη προς τα αριστερά όπου εμφανίζει το μενού του BlackBerry Hub. Αποδέχεται πρόσβαση στα email σας, στα SMS, στο Facebook, στα Twitter, στις ειδοποιήσεις από εκεί. Κάτι που δεν μου άρεσε είναι ότι δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις και αυτές κάνουν την εμφάνισή τους μόνο στη lock screen και μετά θα πρέπει να πάτε στο BlackBerry Hub για να δείτε ποιες είναι αυτές οι ειδοποιήσεις. Από ό,τι έχω διαβάσει στο BlackBerry 10.2 θα υπάρχουν actionable notifications όπου θα μπορείτε να απαντήσετε στα μηνύματα μέσω της ειδοποίησης. Αυτό που βλέπετε τώρα το μενού των ρυθμίσεων. Θα προσπαθήσω να χαμηλώσω και τη φωτεινότητα. Δεν υπάρχει ρύθμιση αυτόματη φωτεινότητα, αλλά η BlackBerry λέει πως η συσκευή ρυθμίζει μόνη της τη φωτεινότητα έτσι ώστε να έχετε κάθε φορά τα καλύτερα αποτελέσματα με βάση τον περιβαλλοντικό φωτισμό. Υπάρχει εφαρμογή για Dropbox μέσα, Facebook, Twitter, Foursquare, LinkedIn. Κάποιες από αυτές τις εφαρμογές έχω καταθέσει εγώ όπως το LastPass, το οποίο είναι εκτός του Android emulated για BlackBerry 10. Γενικώς το BlackBerry World, το ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμογών της BlackBerry, δεν θα βρείτε εκεί την ποικιλία εφαρμογών που μπορεί να περιμένετε και που μπορεί να έχετε συνηθίσει από το Android ή από το iOS, ακόμη και από τα Windows Phone. Θα βρείτε κάποιες βασικές εφαρμογές, υπάρχει ένα 20% το οποίο είναι ports από το Android, τα οποία εμένα δεν μου αρέσουν καθώς διατηρούν το μενού του Android, δεν είναι δηλαδή native BlackBerry 10. Γενικώς ένα μικρό lag έχω παρατηρήσει, κυρίως κατά την περιήγηση μου στα μενού. Οι εφαρμογές και κάποια παιχνίδια από δική μας όπως το Angry Birds, Star Wars λειτουργούν αρκετά καλά. Μου αρέσει που υπάρχει τόσο καλή ενσωμάτωση του Facebook, του Twitter και των λοιπόν κοινωνικών δικτύων μέσα στη συσκευή, ώστε να έχετε άμεση πρόσβαση στις διάφορες ειδοποιήσεις σας. Δεν ξέρω αν αυτό που βλέπω, αυτό που έχω στα χέρια μου, είναι κάτι το τόσο επαναστατικό. Αποτελεί πάντως μια καλή πρόταση για όσους ψάχνουν κάτι διαφορετικό, για όσους έχουν βαρθεί το Android, για όσους έχουν βαρθεί το iPhone, για όσους τέλος πάντων ψάχνουν τη νέα πρόταση από την BlackBerry. Πιστεύω ότι αυτό το λειτουργικό θα πρέπει να έχει κάνει την εμφάνισή του πριν από 1-2 χρόνια και όχι στις αρχές του 2013, έτσι ώστε να έχει η εταιρεία περισσότερο χρόνο να το προσαρμόσει στα μέτρα των χρηστών και σε αυτό που ψάχνουν. Διαβάστε και το κείμενό μας από τις σελίδες του myphone.gr. Είμαι ο DJDB. Από εμένα, γεια σας.